Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Καμπανάκι κινδύνου και για την Πάτρα χτυπούν οι επιστήμονες όσον αφορά στον κίνδυνο που αντιμετωπίζει για πλημμύρες, με την κλιματική αλλαγή να επιδεινώνει την κατάσταση. Σε παρεμβάσεις και ενεργοποίηση των πολιτών, στοχεύει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που συμπληρώνει ότι χρειαζόμαστε και την τύχη με το μέρος μας για την φετινή περίοδο, ώστε να μην κληθεί η περιοχή να αντιμετωπίσει έντονα καιρικά φαινόμενα. Η κλιματική αλλαγή, ο τρόπος που οι βροχοπτώσεις γίνονται πιο ραγδαίες, η αποκοπή των ρεμάτων, οι πυρκαγιές και η έντονη αστικοποίηση αποτελούν τους επιβαρυντικούς παράγοντες που τελικά επιταχύνουν και κάνουν πιο έντονα τα πλημμυρικά φαινόμενα και κατά συνέπεια τις καταστροφές από αυτά που επιφέρουν σε δεκάδες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Πάτρα που εντάσσεται στις λεγόμενες κόκκινες περιοχές. Οι επιστήμονες στην ουσία πιστοποίησαν αυτό που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας έλεγα τρεις περιπτώσεις: Παναγίτσα, Γλάφκος. Τις δύο αυτές κρατήστε στο μυαλό σας. Είναι δύο περιπτώσεις που έχουν δώσει πλημμυρικά φαινόμενα. Η προειδοποίηση των επιστημόνων για τα σημεία εκείνα που υποδηλώνουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης πλημμυρών το προσεχές διάστημα αποκτά βαρύνουσα σημασία και δεν πρέπει να αγνοηθεί, όπως ξεκάθαρα επισημαίνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που προχώρησε στην υπογραφή με εργολάβο για τον καθαρισμό των επικίνδυνων ποταμών και χυμάρων. Ο Περιφερειάρχης μας υπέγραψε με ανάδοχο για να μπορέσει να γίνει συντήρηση και αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων σε 23 ποταμούς μέσα στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας, ιδιαίτερα σε ποτάμια, ξαναλέω, που είναι μέσα στον αστικό ιστό. Συνεπώς, μετά από 4 ολόκληρα χρόνια, προσέχτε για να δείτε και τους ρυθμούς της πολιτείας, μετά από 4 ολόκληρα χρόνια με αποφάσεις, με προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας και τα λοιπά, έχουμε επιτέλους ανάδοχο ο οποίος έχει αναλάβει τη συντήρηση όλων αυτών των έργων. Και ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν για την ανάγκη δραστικών παρεμβάσεων ώστε να απομακρυνθεί ο κίνδυνος να θρηνήσουμε ακόμη περισσότερους και να έχουμε ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας καλεί και τους πολίτες να μην πετούν βαρέα αντικείμενα και να μην μπαζώνουν ποτάμια και χυμάρους. Όμως χρειαζόμαστε και τη συνεργασία των πολιτών. Τη χρειαζόμαστε τη συνεργασία ώστε να μπορέσουν να συμπεριφέρονται σωστά απέναντι στους χυμάρους και στους ποταμούς. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι ξυλοκέρα ένα σκουπιδότοπος, διότι αν καθαρίζουμε εμείς τη μία μέρα και την άλλη πετάνε βαριά αντικείμενα και ογκώδια αντικείμενα, πάλι υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς μεγάλη ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς που κινούνται στην Ολυμπία οδό, καθώς αποκολλήθηκε βράχος στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Έχουμε λοιπόν την ταλαιπωρία των οδηγών και άγνωστο πότε θα ανοίξει. Ναι, πριν οδός. Από λίγο έγινε γνωστό ότι άνοιξε το ένα ρεύμα κυκλοφορίας της κατεύθυνσης προς Αθήνα. Εκεί παρατηρείται το πρόβλημα. Ήταν κλειστά μέχρι και πριν από περίπου 1/4 και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς την πρωτεύουσα. Τα συνεργεία της Ολυμπίας Οδού, να πούμε ότι καταβάλουν μια υπεράθμευρη προσπάθεια προκειμένου να απελευθερωθεί ο δρόμος. Το πρόβλημα όμως, Έφη, δεν είναι οι βράχοι που έπεσαν στο δρόστρωμα, αλλά το γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή που έχει ευαίσθητο γεωλογικά, μια ευαίσθητη γεωλογικά περιοχή, όπου παρατηρείται συχνά το πρόβλημα των κατολισθήσεων και από ό,τι φαίνεται η κακοκαιρία Άριελ που πλήττει τη χώρα μας το τελευταίο δήμερο φαίνεται ότι επέδρασε καταλυτικά στο να γίνει αυτή η αποκόλληση ενός σημαντικού κομματιού από τον βράχο που υπάρχει στην περιοχή. Είναι στην Κακιά Σκάλα, όπως είπες, μετά το δεύτερο τούνελ προς την κατεύθυνση για Αθήνα. Μάλλον εδώ έπαιξε ρόλο και το σεισμικό γεγονός, η σεισμική ακολουθία που σημειώνεται, όχι βέβαια τόσο κοντά, αλλά είναι στην περιοχή της Αττικής και ίσως να έχει επεδράσει και αυτός ο παράγοντας στην αποκόλληση των βράχων που, όπως είπαμε, έπεσαν στο δόστρωμα. Ευτυχώς το συμβάν έλαβε χώρα στις 4.30 τα ξημερώματα, ώρα κατά την οποία, από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, δεν υπήρχε σχεδόν μηδενική κίνηση στο δόστρωμα. Φαντάσου να συνέβαινε κάποια ώρα της ημέρας, σε ώρα αιχμής, όπου περνάνε και χιλιάδες αυτοκίνητα, γιατί μιλάμε εδώ, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Πρόκειται για μεγάλο όγκο βράχου που αποκολλήθηκε.
Και μάλιστα έπεσε με μεγάλη ορμή στο δόστρωμα, δεν συγκρατήθηκε από τα σειρματοπλέγματα που υπάρχουν ήδη στο συγκεκριμένο σημείο, οπότε φαντάζεσαι ότι ο όγκος του πρέπει να ήταν σημαντικός. Να πούμε ότι προφανώς, το ανέφερες και εσύ, τα κυκλοφοριακά προβλήματα είναι πολύ σοβαρά από το πρωί. Σε Λευσίνα, Κόρινθο και Πάτρα παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα. Να πούμε ότι η κυκλοφορία εκτρέπεται από το πρωί στην Παλαιά Εθνική Οδό από τον κόμβο της Κινέτας μέχρι τον κόμβο των Μεγάρων, με εξαίρεση, όπως είπαμε, τώρα τα τελευταία λεπτά που έχει ανοίξει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα η τροχέα αδυνατεί προς το παρόν να προβλέψει πότε θα δοθεί σε πλήρη κυκλοφορία το οδόστρωμα και η κατεύθυνση προς Αθήνα. Από ό,τι αντιλαμβάνεσαι και εσύ, Έφη, το πρόβλημα, όπως είπαμε, δεν είναι ο καθαρισμός του οδοστρώματος, αλλά το βασικό είναι οι αλπινιστές, οι ορειβάτες δηλαδή, που έχουν ανέβει, γιατί πρόκειται για ένα μικρό λόφο στο συγκεκριμένο σημείο, έχουν ανέβει στο συγκεκριμένο σημείο και προσπαθούν με διάφορα εργαλεία να αποκολλήσουν διάφορα σημεία του βράχου, ατμήματα του βράχου, τα οποία είναι χαλαρά. Και από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, θα πρέπει να ληφθεί η μέρημνα έτσι ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Και να διασφαλιστεί βέβαια για η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, που στο συγκεκριμένο σημείο και είναι πάρα πολύ μεγάλη υπό κανονικές συνθήκες. Ας ελπίσουμε τις επόμενες ώρες να βρεθεί η λύση και να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία. Είπαμε μία λωρίδα. Μόνο μία λωρίδα, υπάρχει σύνδεση δηλαδή. Παράλληλα γίνεται και εκτροπή, γιατί και από την Παλαιά Αθήνα. Δεν μπορεί εδώ, να δεχτεί έτσι, όλο τον όγκο των ναι, τουλάχιστον τις ώρες που παρατηρείται σημαντική κίνηση, υπάρχει και εκτροπή προς την Παλαιά Αθήνα εδώ, μεταξύ αυτών των δύο σημαντικών κομβών, όπως είπαμε, μεταξύ Κινέτας και Κόμβου Μεγάρων. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας, Σωτήρη. Έως τις 20 Δεκεμβρίου τώρα θα πιστωθούν χωρίς αίτηση τα χρήματα της επιταγής ακρίβειας στους δικαιούχους που προέρχονται από 6 κατηγορίες ευάλωτων πολιτών. Μεταξύ αυτών και οι άνεργοι που θα δουν στους λογαριασμούς τους μποναμά 250 ευρώ. Γιορτές με γεμάτο πορτοφόλι θα κάνουν φέτος αρκετοί Έλληνες. Όσοι παίρνουν Α21, περίπου στις 20 Δεκέμβρη θα δουν στους λογαριασμούς τους μια μισή δόση. Δηλαδή υπάρχει μισή δόση ακόμη σαν επιπλέον δώρο. Όποιοι παίρνουν ΚΕΑ, οι δικαιούχοι λοιπόν του ΚΕΑ, θα λάβουν διπλή δόση τώρα στις γιορτές. Και καινούργιο πια είναι το 250 ευρώ που θα λάβουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Αλλά για πρώτη φορά η αλλαγή που έχει έρθει σε αυτό το ποσό είναι ότι θα είναι δικαιούχοι και μακροχρόνιοι άνεργοι που έως τώρα δεν είχαν αυτή την τύχη και την εύνοια. Την καταβολή επιταγής ακρίβειας σε 2,3 εκατομμύρια πολίτες προβλέπει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Την επιταγή δικαιούνται συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστοι υπερήλικες, αλλά και οι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού και ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Γύρω στα 100.000 άτομα θα λάβουν την επιταγή ακρίβειας στα 250 ευρώ της ΔΥΠΑ, που θα πρώην ΟΑΕΔ, τα οποία θα καταβληθούν στους δικαιούχους μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Την ενίσχυση αυτή δικαιούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρό της ΔΥΠΑ, οι οποίοι έγιναν μακροχρόνιοι άνεργοι, δηλαδή να είναι άνεργοι πάνω από 12 μήνες. Το ποσό για κάθε δικαιούχο έχει οριστεί στα 250 ευρώ, ανεξάρτητα του αριθμού εξαρτώμενων μελών. Δηλαδή, εάν δύο σύζυγοι είναι και οι δύο δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε θα λάβουν και τα δύο μέλη του νοικοκυριού τα χρήματα. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κρίση και φτώχεια στον κόσμο. Και αυτά τα 250 λοιπόν θα είναι μία τόνωση και για την αγορά και για το κάθε νοικοκυριό μέσα στις μέρες των γιορτών να κάνουν κάποια υπέρβαση. Εντάξει, τώρα εντός αγωγικών τι υπέρβαση να κάνεις με 250 ευρώ, αλλά εντάξει, είναι και αυτό μια ελάχιστη βοήθεια. Πραγματικά ελάχιστη βοήθεια τα 250 ευρώ. Πάμε στο δικαστικό ρεπορτάζ ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικείου Αμαλιάδας. Πρόκειται να δικαστούν 36 παραγωγοί φράουλας από την περιοχή Νέας Μανολάδας για απασχόληση μεγάλου αριθμού αλλοδαπών εργατών γης χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, συνοδευόμενοι από ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους
εργασίας, Σωτήρη. Ναι, Έφη, θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια μανολάδα νούμερο 2, για όσους θυμόνται τη γνωστή υπόθεση με τις αιματοβαμμένες φράουλες πριν από μερικά χρόνια. Αφορά συγκεκριμένα την απασχόληση με καταχρηστικούς, όπως ανέφερες, όρους και χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, 283 υπηκόων Μπαγκλαντές, 69 υπηκόων Πακιστάν, και η οποία, όπως ξέρουμε και μάθαμε και έγινε γνωστό, προχώρησε έπειτα από μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας δηλαδή, το 2018. Στην ίδια περιοχή, να θυμίσουμε, όπως είπαμε, το 2013 είχε λάβει χώρα το γνωστό συμβάν με τους πυροβολισμούς που δέχτηκαν αλλοδαποί εργάτες γης, και πάλι τότε υπήκοοι Μπαγκλαντές, όταν ζήτησαν τα δεδουλευμένες αποδοχές τους από τους εργοδότες τους, και είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν το οποίο τραυμάτισε, έφτασε στον τραυματισμό ατόμων, ανθρώπων. Και βέβαια φτάσαμε και στο διασυρμό της Ελλάδας, γιατί η υπόθεση έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου μετά από μερικά χρόνια, να θυμίσουμε, αποζημιώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί κρίθηκε ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν τους είχε αποκαταστήσει όπως θα έπρεπε. Τώρα, πώς αποκαλύφθηκε η όλη υπόθεση, Σωτήρη? Η υπόθεση, θα λέγαμε, ότι αποκαλύφθηκε από ένα τυχαίο γεγονός, μια πυρκαγιά που ξέσπασε εκείνη την εποχή, το 2018 τον Ιούνιο, στον καταβλισμό το συγκεκριμένο που έμεναν όλα αυτά τα άτομα. Κυριολεκτικά έγινε παρανάλωμα του πυρός όλος ο καταβλισμός. Μιλάμε τώρα για παραπήγματα, έτσι, με παράγκες που ήταν απλά καλυμμένες με πλαστικό, με νάιλον. Απλά και μόνο αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάπου να κοιμούνται. Βέβαια, μακριά και χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως σχέση με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους χώρους αυτούς. Οι συγκεκριμένοι εργάτες γης, Έφη, όπως κατέθεσαν στις αρχές, έχασαν όλα τους τα νομιμοποιητικά έγγραφα, δηλαδή άδειες παραμονής ή άδειες εργασίας, λόγω αυτής της πυρκαγιάς, του γεγονότος, με αποτέλεσμα να διωχθούν τότε από την αστυνομία ως παράνομα διαμένοντες εδώ στη χώρα μας, και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες έσπευσαν να συνδράμουν και να βοηθήσουν αυτούς τους αλλοδαπούς εργάτες, και παράλληλα την αντίδραση του ΣΕΠΕ, όπως είπαμε νωρίτερα, του Σώματος Περιθωριών Εργασίας, που έσπευσε στην περιοχή, διαπίστωσε ότι αυτοί οι εργάτες απασχολούνταν παράνομα από τους 36 παραγωγούς φράουλας της Νέας Μανολάδας, και κατέθεσε τη συγκεκριμένη μηνυτήρια αναφορά. Να σου πω ότι η δίκη που ήταν προγραμματισμένη για προχθές έγινε μόνο ως προς το σκέλος της πυρκαγιάς. Από ό,τι μάθαμε, απειλάγησαν οι εργάτες γης από την κατηγορία που υπήρχε ότι ήταν αυτοί οι υπεύθυνοι για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Κρίθηκαν αθώοι για αυτό το γεγονός. Εδώ βέβαια υπάρχουν και διάφορα υπονοούμενα από ΜΚΟ, ότι η πυρκαγιά ήταν το αποτέλεσμα εμπριστικής ενέργειας από ακροδεξίες οργανώσεις, κάτι το οποίο βέβαια δεν έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα. Ωστόσο, εκκρεμεί η εκδίκαση των εργασιακών ζητημάτων, η μηνυτήρια αναφορά δηλαδή εναντίον των 36 παραγωγών, φράουλων παραγωγών από τη Νέα Μαλωνάδα, η οποία υπόθεση αναβλήθηκε για τον Μάρτιο του 2023. Εκεί θα δούμε και την εξέλιξή της και πώς θα καταλήξει. Γνωστό θέμα, και εδώ βέβαια να επισημάσουμε και σαν σχόλιο, ότι η υπόθεση Μανολάδα 1 με τις ματοβαμμένες φράουλες φαίνεται ότι μπορεί να σχολιάστηκε και να εθίγει από πάρα πολλές πλευρές. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν αποτέλεσε παράδειγμα για τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ρυθμίσουν το ζήτημα, το εργασιακό και της διαμονής αυτών των ατόμων. Και τουλάχιστον ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Και επειδή γίνονται και συμφωνίες με τη χώρα μας και με τρίτες χώρες για εργάτες γης, θα πρέπει να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την διαβίωση τους εδώ. Έτσι, δεν υπάρχει μόνο το θέμα της ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, όπως τον έφερες πάρα πολύ σωστά, Έφη, αλλά και το πού θα μένουν αυτά τα άτομα, γιατί οι συνθήκες είναι τραγικές, είναι τριτοκοσμικές. Δεν είναι δυνατόν, σαν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνουμε τα στραβά μάτια, γιατί περί αυτού πρόκειται, ως τοπικές αρχές και ως κοινωνία, στο πού μένουν όλα αυτά τα άτομα, έτσι, και τα οποία, να μην το ξεχνάμε, ότι συμβάλλουν και στην τοπική οικονομία, έτσι, προσφέροντας εργατικά χέρια για την συγκομιδή ενός πολύτιμου, θα λέγαμε, προϊόντος, κυρίως για την Ηλία αλλά και για τη Δυτική Αχαΐα, γιατί συμμετέχει και στην παραγωγή της φράουλας και η πλευρά της Δυτικής Αχαΐας. Και τουλάχιστον οι τοπικές αρχές θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μεριμνήσουν, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση για την ανθρώπινη διαβίωση. Και δεν είναι μόνο οι φράουλες, είναι πάρα πολλές και όλα τα κυπευτικά που καλλιεργούνται στα θερμοκήπια. Φέτος πραγματικά είχαμε
δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη εργατών γης, κάτι το οποίο έφερε σε απόγνωση τους παραγωγούς. Προφανώς. Και ένας από τους λόγους είναι σίγουρα και αυτές οι συνθήκες που επικρατούν. Βεβαίως. Διότι όταν ένας άνθρωπος έρχεται από μια μακρινή χώρα να εργαστεί εδώ και ψάχνει να βρει, αναζητά ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και ένα υποτυπώδες τουλάχιστον μεροκάματο, και ανταυτού βρίσκει, να μην χαρακτηρίσω τι ακριβώς, απάνθρωπες συνθήκες. Καταλαβαίνεις ότι θα ψάξει. Και πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί λένε, Σωτήρη, ότι είχαν έρθει εργαζόμενοι από την Αλβανία, έφυγαν όμως μετά από λίγο μικρό διάστημα, μικρό χρονικό διάστημα, καθώς και το μεροκάματο ήταν πιο χαμηλό σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά και οι συνθήκες διαβίωσης ήταν καλές. Είναι ένα ζήτημα πολυεπίπεδο και πολύπλοκο που πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί με υπεύθυνο τρόπο από τις αρχές. Πάμε τώρα σε μια άλλη δικαστική υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Πολύωρη συνεδρίαση είχαμε την περασμένη Τρίτη, 29 Νοεμβρίου, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καλαβρίτων. Μια υπόθεση ομαδικού βιασμού που είχε λάβει χώρα σε χωριό της Ηλίας τον Μάιο του 2016. Στο εδόλιο του κατηγορημένου κάθισε ένας 25χρονος που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όταν ήταν 18χρονών μαζί με άλλους 3 14χρονους βίασε μια κοπέλα κατά εξακολούθηση. Ο συνάδελφος Κώστας Γκελντής είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα. Έτσι ακριβώς, Εφη, κύριε. Καλησπέρα. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καλαβρίτων εκδικάστηκε, όπως πολύ σωστά είπε, σε υπόθεση του ομαδικού βιασμού της κοπέλας σε περιοχή της Βόρειας Ηλίας, σε μια κωμόπολη. Κατηγορούμενη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, Εφη, η οποία έγινε το 2016, είναι συνολικά 4 άνδρες ηλικίας από 18 μέχρι και 25 ετών, για τα δικήματα του βιασμού κατά εξεκολούθηση, αλλά, Εφη, και για την αποπλάνηση κατά εξεκολούθηση και κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Στο εδόλιο λοιπόν του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου κάθισε ο 25χρονος, που όταν τελέστηκε το αδίκημα ήταν 18 ετών, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, Εφη, οι οποίοι ήταν τότε 14 ετών, παραπέφθηκαν για να δικαστούν στο δικαστήριο ανηλίκων Καλαβρίτων την επόμενη εβδομάδα. Η υπόθεση, να σας πω, ότι αφορά στον ομαδικό βιασμό μιας 14χρονης τότε κοπέλας, Εφη, σε περιοχή της Ηλίας, από τους 3 ανήλικους μαζί με τον τότε 18χρονο. Την παρέσυραν σε μια παραλία, σε μια ερημική περιοχή. Τη βίασαν κατά εξακολούθηση ομαδικά, Εφη, και μάλιστα τη βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους. Η 14χρονη τότε μαθήτρια δεν μίλησε σε κανέναν για τα όσα της είχαν συμβεί. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2017 κατήγγειλε μαζί με τους γονείς της το περιστατικό και η υπόθεση μετά και την προανάκριση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Να σου πω ότι το ΜΟΔ Καλαβρίτων έκρινε σε ομόφωνη απόφαση του ένοχο τον 25χρονο και τότε 18χρονο για το βιασμό κατά εξακολούθηση, αλλά και για την αποπλάνηση κατά εξακολούθηση. Ενώ να σου πω, Εφη, ότι για την κατοχή και τη διακίνηση του πορνογραφικού υλικού η απόφαση ήταν αθωωτική. Μένει να δούμε τι θα γίνει και την ερχόμενη εβδομάδα με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Ενώ αυτό, Εφη, που προκαλεί αίσθηση είναι ότι οι συγκεκριμένοι άνδρες, χρησιμοποιώντας το οπτικοακουστικό υλικό που είχαν βιντεοσκοπήσει τις πράξεις τους, απείλησαν τη συγκεκριμένη κοπέλα 14 ετών, κορίτσι τότε, πως αν δεν βρεθεί ξανά μαζί τους θα διακινούσαν το πορνογραφικό υλικό στα social media, Εφη. Είναι από τις τραγικές και πολύ δύσκολες υποθέσεις. Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Πάμε τώρα στην κινητοποίηση των υγειονομικών. Παρά την ισχυρή βροχόπτωση, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας πραγματοποίησε κινητοποίηση έξω από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια στο πλαίσιο πανελλαδικής δράσης κατά της κατάθεσης του νομοσχεδίου για την υγεία στην Ολομέλεια της Βουλής. Το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται εκτρωματικό. Προανήγγυλαν μάλιστα οι γιατροί περαιτέρω κλιμάκωση ώστε να μην χαθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας σε βάρος γιατρών, εργαζομένων και ασφαλισμένων. Νοσοκομειακοί γιατροί, εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, Ιατρικός Σύλλογος και φορείς της Πάτρας ένωσαν το μεσημέρι τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν υποβροχή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην ΕΚΤΗ, είπε, καθώς σήμερα κατατέθηκε το επίμαχο νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής, το οποίο, όπως κατήγγειλαν, δίνει τη χαριστική βολή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και απαιτούν αμέσως την απόσυρσή του. Είναι ένα νομοσχέδιο έκτρωμα που γυρνάει κυριολεκτικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην προ-ΕΣΥ εποχή, όπου για να χειρουργηθείς ή για να νοσηλευτείς έπρεπε να πουλήσεις χωράφι και να δανειστείς χρήματα.
Είναι ένα νομοσχέδιο που καταργεί το θεμελιώδη νόμο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών, και πρακτικά μετατρέπεται η δημόσια δωρεάν υγεία, αντί για ένα ιερό αγαθό που πρέπει να το διασφαλίζει το κράτος, σε ένα προνόμιο, σε ένα είδος πολυτελείας για τους λίγους. Με το εργατικό κέντρο της Πάτρας, τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι βρισκόμαστε εδώ, στηρίζουμε τον αγώνα των υγειονομικών και συνεχίζουμε τους αγώνες που δώσαμε σαν εργατικό κέντρο και σαν συνδικάτα όλο το προηγούμενο διάστημα για τη δημόσια και δωρεάν υγεία του λαού. Έχουμε αποδείξει ότι η εργατική τάξη, όταν είμαστε μια γροθιά, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα που κατατίθεται στη Βουλή από την κυβέρνηση, είναι ένα νομοσχέδιο ταφόπλακα για τους ασθενείς, γιατί ενισχύει ακόμα περισσότερο τις πελατειακές σχέσεις μεταξύ γιατρών και ασθενών, ενισχύει την εμπορευματική δράση ακόμα περισσότερο στο δημόσιο σύστημα υγείας και κλείνει την πόρτα από εδώ και πέρα ακόμα περισσότερο σε όποιον ασθενή δεν έχει να πληρώσει. Πλέον το Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η παροχή υπηρεσιών υγείας, η πρώτη κατηγορία θα είναι οι υπηρεσίες υγείας να είναι φτωχοκομείου, που θα αφορούν τις υπηρεσίες που θα είναι για τους μη έχοντες, και θα είναι και η άλλη κατηγορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πάνω κάτω όπως είναι η ίδια, που θα είναι για τους έχοντες. Είναι τα φόπλακα για το λαό μας και για τους εργαζόμενους, αλλά κύριε είναι για το λαό μας. Εμείς αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για να υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ένα υγειονομικό σύστημα που θα μπορεί να δίνει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε όλους, να είναι αντίστοιχο της εποχής μας. Όλοι μαζί επεσήμεναν ότι η ανοχή τους εξαντλήθηκε και ήρθε η ώρα της κινητοποίησης και του συλλογικού αγώνα και η κυβέρνηση με το Υπουργείο Υγείας θα τους βρουν απέναντί τους, καθώς θα αγωνιστούν με κάθε τρόπο για τη δημόσια δωρεάν περίθαλψη και τη δική τους επιβίωση με αξιοπρέπεια από το μισθό τους. Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Γιαζιάς, πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας. Κύριε Γιαζιά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας είδαμε, σας ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε από την κινητοποίηση που είχατε σήμερα στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Ωστόσο, τι περιμένετε τώρα από αυτές τις κινητοποίησεις, καθώς κατατέθηκε το νομοσχέδιο, θα συζητηθεί και κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφιστεί? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που βιώνουμε αυτή την εβδομάδα, από τη Δευτέρα δηλαδή που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο, είναι πρωτοφανές, γιατί νομίζω είναι από τις λίγες φορές τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια σε οποιοδήποτε Υπουργείο, οποιοδήποτε τομέα και αναφορά της κυβερνητικής διαχείρισης, δεν υπάρχει τέτοια απομόνωση που έχουμε τώρα της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει ούτε ένας ιατρικός σύλλογος, ούτε ένα σωματείο ή σύλλογος υγειονομικών ή φορέας τέλος πάντων ασθενών, πανελλαδικά, που αυτή τη στιγμή να στηρίζει την κυβέρνηση και το νομοσχέδιο. Είναι δηλαδή πλήρως απομονωμένη και απονομοποιημένη να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Και το ερώτημα που εγείρεται είναι, ανεξαρτήτως των δικών μας κινητοποιήσεων, πού ακριβώς, ποιος ακριβώς δηλαδή της επιβάλλει και την αναγκάζει σε εισαγωγικά να προχωρήσει ακόμα και με αυτή την πλήρη απονομοποίηση και τραγική απομόνωση να προχωρήσει την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Υπάρχει δηλαδή ένα τέτοιο ερώτημα και νομίζω η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Έχετε απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Είναι προφανές πλέον το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, ειδικά από τη Δευτέρα και μετά. Είναι αυτή η μερίδα η μειοψηφική μέσα στα δημόσια νοσοκομεία που είναι αυτό που λέμε καθηγητικό πανεπιστημιακό κατεστημένο της ιατρικής. Είδαμε τον Μπρίτανη και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από τη Θεσσαλονίκη και το Μπρίτανη του Καποδιστριακού. Αυτοί οι δύο ήταν οι βασικοί οι οποίοι επιχειρηματολόγησαν υπέρ του νομοσχεδίου, χωρίς όμως προσοχή να εκφράζουν κάποιο συλλογικό φορέα δικό τους. Εκφράζουν μια πολύ συγκεκριμένη μερίδα μέσα στον ιατρικό χώρο. Και αυτοί οι οποίοι δεν μίλησαν, αλλά μιλούν με άλλο τρόπο, είναι οι εκπρόσωποι των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων της υγείας, που όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά μέσα στην πανδημία, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, έχουν καταφέρει να κερδοσκοπούν και να αντιμετωπίζουν σαν ευκαιρία όλη την υγειονομική κρίση που έχει ξεσπάσει με αφορμή τον κορονοϊό. Άρα εκεί βρισκόμαστε και ο κόσμος, η κοινωνία οφείλει να καταλάβει, οι πολίτες οφείλουν να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή δεν διακυβεύονται χειρότερες εργασιακές σχέσεις για τους γιατρούς, ούτε χειρότερα πράγματα που αφορούν το εργασιακό το δικό μας. Διακυβεύεται ένα και μόνο πράγμα, που είναι η δωρεάν δημόσια υγεία. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς η δημόσια υγεία μετατρέπεται σε ένα προνόμιο που θα είναι μόνο για λίγους, μόνο για αυτούς που θα έχουν, από το κομπόδεμά τους, από το υστέρημά τους,
από τον οβολο... να συνεισφέρουν με χρήματα δηλαδή για να βρουν λύση το πρόβλημά τους, οι υπόλοιποι όλοι θα είναι στον υγειονομικό κιάδα. Θα αποκλειστούν δηλαδή και θα απορρίπτονται διαρκώς από ένα σύστημα το οποίο θα δουλεύει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Άρα η δημόσια δωρεάν υγεία είναι αυτό που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή, και ακόμα και αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτές τις μέρες, οφείλουμε όλοι μαζί να δώσουμε έναν αγώνα για να καταργηθεί και για να μην εφαρμοστεί, γιατί δυστυχώς οι συνέπειες του θα είναι πάρα πολύ μεγάλες για όλα τα επόμενα χρόνια, συνολικά στο πώς θα λειτουργεί το σύστημα υγείας. Κυρίε Γιαζιά, αποκλείεται το γεγονός να υπάρξει μια ισορροπία και μια σύμπραξη μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών? Δεν το απορρίπτω εγώ, το απορρίπτει η ίδια η πραγματικότητα. Δηλαδή. Η πανδημία έδειξε ότι και στη χώρα μας και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, ότι μόνο ο δημόσιος τομέας υγείας, ο δημόσιος πυλώνας της υγείας και του συστήματος υγείας, είναι αυτός που μπορεί να ανταποκριθεί σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, υγειονομικών κρίσεων, πόσο μάλλον σε περιπτώσεις που είναι πιο, ας το πούμε έτσι, γαλήνιες. Δεν αναδείχθηκε η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού, όπως λέει η κυβέρνηση. Αναδείχθηκε ότι μόνο, ξαναλέω, ο δημόσιος τομέας υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας, μπορεί να τα καταφέρει και μπορεί να ανταποκριθεί στις πάρα μα πάρα πολύ δύσκολες απαιτήσεις που υπάρχουν. Σε πιο σύνθετες καταστάσεις, σε πιο δύσκολα περιστατικά, σε πιο μαζικές, ας το πούμε έτσι, καταστροφές και πάει λέγοντας. Ο ιδιωτικός τομέας, αυτό που έδειξε η ίδια η πραγματικότητα, είναι ότι δεν ενδιαφέρεται επί της ουσίας για την ανθρώπινη ζωή, για την ανθρώπινη υγεία. Ενδιαφέρεται για ένα και μόνο πράγμα, για το κέρδος. Και αν ενδιαφέρεται μόνο για το κέρδος, σε καταστάσεις τέτοιες όπως είναι οι πανδημίες, όπως μπορεί να είναι στο μέλλον άλλες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, δεν θα ενδιαφερθεί για τον άνθρωπο, για την ανθρώπινη ζωή, για την ανθρώπινη υγεία. Θα ενδιαφερθεί, ξαναλέω, μόνο και μόνο για το ζήτημα των κερδών, γιατί αντιλαμβάνεται το θέμα της υγείας όχι σαν ένα αγαθό που πρέπει να προσφέρεται, αλλά σαν ένα εμπόρευμα που πρέπει να αποφέρει κέρδος. Δεν είχαμε, ήταν άλλη συζήτηση που κάναμε πριν την πανδημία και ο δημόσιος, το πούμε έτσι, διάλογος περί μεταρρυθμίσεων, αναγκαίων και τα λοιπά, όλα αυτά που έλεγε η κυβέρνηση, και είναι άλλη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε μετά. Δεν μπορούμε να τα σβήσουμε αυτά τα συμπεράσματα και τα διδάγματα. Δεν είναι τυχαία η χώρα μας πρώτη σε θνητότητα, σε θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους σε όλη την Ευρώπη, και διεκδικεί δυστυχώς τέτοιες μακάβριες πρωτιές και παγκοσμίως. Ήταν για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Επειδή παρότι είχε ένα τέτοιο δημόσιο σύστημα υγείας, που έπρεπε να το ενισχύσει, υπήρχε δηλαδή ένα τέτοιο σκελετός, δεν το ενίσχυσε όσο θα έπρεπε να ενισχυθεί μέσα στην πανδημία, για να αποτραπούν δεκάδες χιλιάδες θάνατοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί. Κύριε Γιαζιά, μέχρι πού είστε αποφασισμένοι να φτάσετε? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα προσπαθήσουμε όλο το επόμενο διάστημα να ζητήσουμε και να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε την ακύρωση αυτού του νομοσχεδίου και των βασικών του αρχών. Από εκεί πέρα, ξαναλέμε, το κάλεσμά μας και η έκκλησή μας είναι προς όλη την κοινωνία, είναι προς τους εργαζόμενους, τους άνεργους, την νεολαία, είναι κυρίως προς τους συλλόγους των ασθενών, που πρέπει να είναι δίπλα μας, πρέπει να ενημερωθούν για τις επιπτώσεις και τις συνέπειες αυτού του νομοσχεδίου. Άρα όλους αυτούς τους καλούμε, όλους αυτούς τους φορείς τους καλούμε μαζί μας, να δώσουμε τη μάχη, καταρχάς και να ενημερωθεί ο λαός για τις συνέπειες του νομοσχεδίου, που ξαναλέω δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς, αφορά όλο το λαό. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε και να απαιτήσουμε ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο συλλογικά την κατάργηση αυτού του νομοσχεδίου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε να αλλάξουν τα πράγματα με τις εκλογές, να περιμένουμε δηλαδή δήθεν, γιατί ακούγεται και αυτό πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, να καταργηθεί από κάποια άλλη κυβέρνηση, που δεν έχει δεσμευτεί καμία κυβέρνηση ότι θα το καταργήσει, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η δέσμευση. Από όποιον τουλάχιστον έχει το θάρρος της γνώμης του και διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού και αυτή τη στιγμή κόπτεται και είναι ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, θα έπρεπε να υπάρχει σαφής δέσμευση ότι εάν μία από τις πρώτες πράξεις που θα κάνει σαν νέα κυβέρνηση να καταργήσει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει όμως τέτοια δέσμευση και δεν μπορούμε να περιμένουμε να αλλάξουν τα πράγματα με έναν τόσο εύκολο και παθητικό τρόπο. Χρειάζεται ενεργοποίηση από όλους. Να σε ευχαριστήσω, να αναμονή των εξελίξεων. Εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσατε άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια, κύριε Γιαζιά. Καλό βράδυ. Με 50.000 δόσεις ηρωίνης στην κατοχή του και συνολικού βάρους 10 κιλών, συνελήφθη ένα ζευγάρι Ρωμά από το Αγρίνιο με 3 παιδιά στον Αλμυρό Βόλου, καθώς μετέφερε ναρκωτικά από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Συνάδελφος Κωνσταντίνα Παλαιολόγου έχει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Το ζευγάρι λοιπόν το Ρωμά έφυγε από το Αγρίνιο
Πήγε στην Αθήνα, εκεί συναντήθηκε με ένα πρόσωπο από το οποίο πήρε τις ναρκωτικές ουσίες και την εντολή να τις μεταφέρει στην Θεσσαλονίκη. Το όνομα του ατόμου αυτό το ζευγάρι το κατανόμασε στην αστυνομία, που έχει πλέον τα στοιχεία του. Ξεκινώντας λοιπόν για τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησαν στον Αλμυρό του Βόλου, στο σταθμό εξυπηρέτησης επιβατών. Εκεί η αστυνομία του συνέλαβε, έγινε ο έλεγχος. Οι 50.000 δόσεις ηρωίνης που κοστίζουν πάνω από 300.000 ευρώ βρέθηκαν κρυμμένες στις πόρτες του οχήματος και οι δύο οδηγήθηκαν στον ανακριτή και στον εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε αμέσως εντολή για την προφυλάκησή τους. Όταν ανακοινώθηκε και η απόφαση, άτομα του δικού τους χώρου βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια και διαμαρτύρονταν, ωστόσο και οι δύο πήραν τον δρόμο για τις φυλακές. 50.000 δόσεις ηρωίνης είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές βέβαια. Ήταν 300.000, παραπάνω από 300.000 ευρώ είναι η αξία τους. Ωστόσο μπορεί οποιοδήποτε να φανταστεί πόσες χιλιάδες άτομα θα έπαιρναν αυτές τις δόσεις και το νέο αυτό χτύπημα της αστυνομίας πόσο σημαντικό ήταν, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχε, καθώς τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ακολούθησε η αστυνομία τη διαδρομή και του συνέλαβε τη στιγμή που έκρινε ότι μπορεί να το πράξει. Να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνα. Καλό βράδυ. Με ντρόν σε φοδιάζονται πολιτική υπηρεσία, αστυνομία και λιμενικό, ώστε να έχουν τη δυνατότητα της άμεσης παρέμβασης για την διάσωση πολιτών και αντιμετώπιση σοβαρών φαινομένων, με το προσωπικό να εκπαιδεύεται ήδη ώστε μέσα στο επόμενο μήνα τα ντρόν να τεθούν σε πλήρη λειτουργία. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό μέτρο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που είναι η πρώτη στην χώρα που αξιοποιεί την σύγχρονη τεχνολογία. 10 ντρόουν θα διαθέσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα σώματα ασφαλείας και στην πολιτική προστασία, προκειμένου να ενισχύσει τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση συντονισμού των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που θα εκπαιδευτούν στη χρήση των ντρόουν. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2,5 περίπου χρόνια ένα πρόγραμμα στρατηγικό Ίντερνετ Ελλάδα-Ιταλία, το οποίο αφορά κυρίως πολιτική προστασία και θέματα μόλυνσης του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό υπογράψαμε ένα MOU, ένα μνημόνιο συνεργασίας με την αστυνομία, την πυροσβεστική και το λιμενικό. Εδώ και 2 χρόνια έχει γίνει αυτό. Και πλέον παραλάβαμε μάλλον τα 10 πρώτα drones. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό, διότι θα γίνει και εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προσφέρουν υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες με χαμηλό κόστος και ελάχιστους κινδύνους. Θα είναι εξοπλισμένα με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα μεταφέρει εικόνα και πληροφορίες σε κέντρο ελέγχου και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα. Πολύ πιο γρήγορα εκεί που δεν μπορεί να πάει το αυτοκίνητο, γιατί ξέρετε έχουμε και πολλά ορεινά αλλά και σημεία που δεν γίνεται πρόσβαση ούτε με δίκτυο ούτε με κάποιο άλλο τρόπο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να πούμε στη λογική ότι αυτό είναι ένα εργαλείο στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει εξοικείωση των σωμάτων ασφαλείας και όχι μόνο, και της πολιτικής προστασίας, γιατί πραγματικά δεν γίνεται να έχουν όλες οι άλλες χώρες, δεν γίνεται εμείς να έχουμε μείνει πίσω. Η περιφέρεια, νομίζω ότι είναι η πρώτη περιφέρεια στη χώρα που προχωράει σε ένα τόσο καινοτόμο πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικές δράσεις και η διαρκής ενδυνάμωση της τεχνογνωσίας ισχυροποιεί το ρόλο της περιφέρειας στην κοινωνία, όπως ανέφερε στην τηλεόραση του Best ο αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ναζαΐμης. Λοιπόν, τώρα μόλις 9 ημέρες προθεσμία έχουν οι ιδιοκτήτες μικρών οικοπαίδων σε περιοχές εκτός σχεδίου, προκειμένου να κατοχυρώσουν δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας, Σωτήρη. Ναι, ξέρουν πολύ καλά ότι από τον πολεοδικό κανονισμό λήγει στις 9 του μηνός η προθεσμία που υπήρχε. Ωστόσο, η κυβέρνηση δίνει ένα μικρό παράθυρο, θα λέγαμε, προθεσμίας περίπου ενός χρόνου. Μέχρι τις 9 του μηνός θα πρέπει να υποβάλουν μέσω των μηχανικών τους μία ηλεκτρονική αίτηση για να εκδώσουν βεβαίωση όρων δόμησης. Αυτό τι είναι, τους οδηγεί στο να αποκτήσουν δικαίωμα να εκδώσουν άδεια οικοδομική μέχρι όμως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2023. Έχουν δηλαδή ένα περιθώριο ενός χρόνου για να κάνουν τη σχετική προετοιμασία και να εκδώσουν την άδειά τους, είτε είναι κανονική είτε είναι προσωρινή. Βέβαια εδώ να πούμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Να βρουν δηλαδή τα χρήματα σε αυτό το μεσοδιάστημα, τα οποία δεν είναι και λίγα για να εκδώσεις μια οικοδομική άδεια. Από ό,τι ακούγεται στην αγορά,
κυμαίνεται ανάλογα βέβαια και με το εμβαδό του ακινήτου, αλλά ένας μέσος όρος είναι γύρω στις 10.000 ευρώ από ό,τι λέγεται. Και βέβαια αυτό είναι το ένα πρόβλημα, γιατί το πρώτο και βασικό είναι ότι μέχρι τις 9 του μηνός θα πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται απλά με μια αίτηση. Θα πρέπει να υπάρξει και τοπογραφικό διάγραμμα και σχετική μελέτη μηχανικού. Ελπίζουμε ότι αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν στις τελευταίες μέρες, γιατί καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι θα βρεθούμε μπροστά στο φαινόμενο. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν δώσει αρκετά χρήματα για την απόκτηση ενός τέτοιου οικοπαίδου, μιλάμε για μικρά οικόπεδα εκτός, σε περιοχές εκτός σχεδίου, σε κοινότητες δηλαδή. Είναι χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μπορεί να είχαν αποκτήσει ένα οικοπεδάκι, ένα οικόπεδο γύρω στα 750, ας πούμε, για παράδειγμα, τετραγωνικά μέτρα, με την προοπτική ότι θα το δέδιναν κάποια στιγμή στο παιδί τους, σαν πρίκα, σαν παροχή, για να χτίσει αυτό το σπιτικό του τα επόμενα χρόνια. Και καταλαβαίνετε ότι μέχρι σήμερα αυτοί οι άνθρωποι, εκτός ότι είχαν δώσει κάποια χρήματα για την απόκτηση αυτών των οικοπαίδων, πλήρωναν και σχετική φορολογία, αφόσον πλήρωσαν τα σχετικά κριτήρια. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση με την αλλαγή αυτών των όρων και υποβαθμίζει στην ουσία τα οικόπεδα αυτά, τα μετατρέπει σε αγρούς. Και από ό,τι λέγεται στην αγορά η αξία τους θα υποβαθμιστεί κατά 95%. Άλλη τιμή έχει στην αγορά ένας αγρός, των 750 τετραγωνικών μέτρων για παράδειγμα, και άλλη είναι ένα οικόπεδο, έτσι, αντιλαμβάνεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια οι ιδιοκτήτες κάνουν λόγο για μια απλή εξυπηρέτηση που δεν θα έχει πρακτικό αποτέλεσμα. Για ποιο λόγο? Γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν φτάνει ο χρόνος και δεν υπάρχουν και τα χρήματα, έτσι. Και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια διαφορετικού είδους νομοθετική ρύθμιση που θα βάζει άλλα όρια. Εδώ βέβαια να πούμε ότι φέρουν και ευθύνη και οι Δήμοι για αυτό το μπλέξιμο που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, γιατί δεν έχουν προχωρήσει τα τοπικά πολεοδομικά και ρημοτομικά των μικρών Δήμων. Παρ' όλα αυτά έχουν εξαγγελθεί εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια σχετική μέρημνα και κάποια ρυθμίση σχετική. Λένε οι άνθρωποι της αγοράς, της κτηματαγοράς, ότι αν οι Δήμοι είχαν προχωρήσει σε αυτά τα τοπικά πολεοδομικά, δεν θα φτάναμε σήμερα. Γιατί αν ένα οικοπεδάκι, ας πούμε, αυτού του μεγέθους έμπαινε μέσα στο τοπικό πολεοδομικό, δεν θα χρειαζόταν να έχει πλέον το όριο των 4 στρεμάτων, όπως ξέρουμε, που ισχύει για τα οικόπεδα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να χάνει την αξία της γης που έχει αποκτήσει. Αλυσίδα προβλημάτων, Σωτήρη. Να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ. Τώρα, κάθε μέσο για μείωση των εξόδων μελετούν οι καταστηματάρχες εστίασης, ώστε να διατηρήσουν σε λειτουργία τις επιχειρήσεις τους, με αποτέλεσμα πολλοί να μην αντέχουν το κόστος για την προμήθεια με σόμπες εξωτερικού χώρου. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Στιάνα είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΠ, στον οποίο έθεσε μια σειρά από αιτήματα οικονομικής φύσεως και λειτουργικότητας, για τα οποία περιμένει απαντήσεις. Το υγραέριο για σόμπες εξωτερικού χώρου έχει ακριβήνει τόσο που πλέον καθίσταται ασύμφορο να καίει, με τους επιχειρηματίες της Πάτρας ήδη να επιστρατεύουν τις πρώτες κουβέρτες για να ζεσταθούν οι πελάτες τους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που με την έναρξη της χειμερινής περίοδου οι πελάτες προτιμούν να κάθονται στους εξωτερικούς χώρους αντί για τους εσωτερικούς. Αν και στο εξωτερικό είναι ένα μέτρο γνωστό, στην Πάτρα υπάρχουν και ενστάσεις. Η κουβέρτα θα μπει στα μαγαζιά εστίασης, έτσι πιστεύω. Υπάρχει όμως ένα θέμα, επειδή ο πατρινός έχει άποψη και είναι και λίγο καθαρός σαν πολίτης, και πήρε η κυρία Κωνσταντίνα, δεν ήθελα εγώ. Σίγουρα θα υπάρχουν κουβέρτες, σίγουρα όμως θα υπάρχουν και περικοπές στις όπες, γιατί δεν βγαίνει το κοστολόγιο για τα καταστήματα αυτά. Εν τω μεταξύ, συνάντηση με το Προεδρείο της ΔΕΙΑΠ είχε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΕΑΝΑ, το οποίο έθεσε ζητήματα σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική, το χρονοδιάγραμμα των έργων στην παραλία των Βραχνεϊκών, προβλήματα υποδομών στην παραλία Αγίου Βασιλείου, την πορεία των έργων, της επέκτασης του βιολογικού, αλλά και την ανάγκη να διευθετηθούν και να ρυθμιστούν οφειλές των καταστημάτων εστίασης. Οι ρυθμίσεις των οφειλών, γιατί έχουν μείνει πίσω χρωστά νερό, χρωστάμε και νερό γιατί δεν είχαμε έσοδα. Πολλοί συνάδελφοι έχουμε μείνει πίσω και θέλουμε μια ρύθμιση και σε αυτό το κομμάτι. Και μετά ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι οι εγκαταστάσεις σε περιοχές που ο Άγιος Βασίλειος, δηλαδή φανταστείτε εγώ σε ενδική εδώ,
Η αποκατάσταση πέρασε πριν ένα χρόνο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ως και ανά εκφράζει την ικανοποίησή του για το περιεχόμενο της σημερινής συνάντησης, αφού όπως αναφέρει δόθηκαν ρεαλιστικές λύσεις αλλά και ολοκληρωμένη πληροφόρηση σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες εστίασης. Οι απαντήσεις πάνω στις προτάσεις μας και στα θέματά μας να γίνουν όσο πιο γίνεται, όπως γίνεται πιο γρήγορα. Είμαστε όμως αισιόδοξοι ότι είμαστε εκεί προεκλογικά και σίγουρα θα δουν χρήματα και από την κυβέρνηση για να προχωρήσουν τα έργα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.